Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στην 10η κατοίκηση του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται εις το «πιστεύω εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν». Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, στην 16η παράγραφον. Συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, παίρνοντας κάθε φορά μια άλλη όψη, μια άλλη πτυχή, μια άλλη πλευρά του θέματος. Ούτως, Ιησούς Χριστός εστίν, ο παραγερόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, ο δια το άφθονον της θεότητος πάσιν ημίν μεταδούς της εαυτού προσιγορίας. Βασιλείς μεν γάρ άνθρωποι ακοινώνητον προς ανθρώπους έχωση της βασιλείας την προσιγορίαν. Ιησούς δε Χριστός Θεού Υιός ον, χριστιανούς καλείστε ημάς κατηξίωσεν. Αλερίτης, κενών το όνομα των χριστιανών και προ τούτου ούκε πολιτεύετο και τα κενοποιούμενα πολλάκις αντιλέγεται δια το ξένον. Προεισφαλίσα το τούτο ο προφήτης λέγον, της δε δουλεύου σήμη επικληθήσετε όνομα κενών, ο ευλογηθήσετε επί της γης. Εξετάσουμε τους Ιουδαίους, δουλεύετε το Κυρίο Ιού, δείξατε ούν το όνομα ημών το κενών. Ιουδαίοι γάρ και Ισραηλίτε επί Μωυσέως και των άλλων προφητών εκαλείστε και μετά την εκ Βαβυλώνος επάνωδον και μέχρι του παρόντος. Πού ούν το όνομα το κενών? Εμείς δε, επειδή δουλεύουμε το Κυρίο, έχουμε το όνομα το κενών. Κενών μεν, αλλά όνομα το κενών, ο ευλογηθήσετε επί της γης. Περιεδράξατο της οικουμένης τούτο το όνομα, Ιουδαίοι μεν γάρ μέχρι χώρας τεινός, χριστιανοί δε μέχρι περάτων της οικουμένης. Το γάρ του μονογενούς Υιού του Θεού καταγγέλλεται όνομα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία παράγραφος, ευστοχοτάτη, με γεωγραφική κατοχήρωση που αναφέρει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, όπως πολύ συνηθίζει, χωρίς αγιογραφική κατοχήρωση ο Άγιος Κύριλλος τίποτα δεν λέγει. Είναι πραγματικά στην κατήχησή του αξιοθαύμαστος. Κι άλλοτε σας έχω πει ότι η κατήχηση του Αγίου Κυρίλλου είναι ένα μοναδικό έργο ποιμαντικής της Εκκλησίας, όπως είναι η κατήχηση των πιστών, των μελών της Εκκλησίας, και το μοναδικό μάλιστα που και εσώθηκε άρτιον από πάσης πλευράς. Όχι μόνο γιατί σώθηκαν όλες οι κατηχήσεις, αλλά άρτιον στη μορφή, άρτιον στο περιεχόμενό του. Ένα λοιπόν στοιχείο είναι ότι πάντοτε έχει κατοχήρωση αγιογραφική ο Άγιος Κύριλλος. Έτσι, εδώ θέλει να μας πει ότι το όνομα Χριστιανός είναι το νέο όνομα, το καινούργιο όνομα εκείνων που θα πίστευαν εις τον Χριστόν. Ότι αυτό το όνομα ήδη προεφητεύθη και ότι δεν έχει καμία σχέση με τους Ιουδαίους και ότι πρέπει κανείς αυτό το όνομα, όπως λίγο πιο κάτω το αναφέρει, γιατί έχει και άλλες παραγράφους που αναφέρεται στο θέμα αυτό, πρέπει υπερηφάνος, ας το πω έτσι, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, με κάφηση, εν κυρίω κάφηση, να το φέρει κανείς και όχι να ντρέπεται. Διότι θα έλεγε κανένας ότι σήμερα ντρέπομαι να πω ότι είμαι χριστιανός. Μάλιστα, σε μια κατήχησή του πολύ υπέρα, ο Άγιος Κύριλλος λέγει, μάλιστα, θα ντρεπόμουν να πω ότι είμαι χριστιανός εάν ο Χριστός μόνον εσταυρώθη. Αλλά αφού ο Χριστός ανεστήθη, τότε δεν ντρέπομαι να πω ότι είμαι χριστιανός. Είναι πολύ ζωηρό το επιχείρημά του. Αλλά ας τα δούμε κάπως λεπτομερέστερα αυτά τα οποία μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και επειδή σήμερα το όνομα Χριστιανός θεωρείται ως βαλόμενον, προσβαλόμενον, και επειδή δυστυχώς οι χριστιανοί ντρέπονται να το φέρουν, σπέβδουν να το απορρίψουν και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, αν όχι πρόσωπα άθεα, τουλάχιστον ως αδιάφορα ή εμφανιζόμενοι ακόμη ως
κρυπτο χριστιανοί. Σαν να ζούμε περίοδο διωγμού. Είναι ακατανόητο αυτό. Ούτως ο Ιησούς Χριστός, συγγνώμη, ούτως Ιησούς Χριστός εστίν ο παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών. Αυτός λέγει ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος έχει έλθει, αυτός που βρίσκεται, που στέκεται αρχιερεύς μελλοντικών αγαθών. Ένεκα του αυθόνου της θεότητος, το άφθονον μπορεί να το πάρουμε με δύο σημασίες. Άφθονον θα λέγαμε με την αυθονία, και άφθονον με την έννοια του μη φθόνου. Ίσως περισσότερο πιθανόν είναι το δεύτερο. Δια το άφθονον της θεότητος πάσιν ημίν μεταδούς της εαυτού προσιγορίας. Μας μετέδωσε από το όνομά του σε όλους μας, επειδή ακριβώς εμάς τους ανθρώπους δεν μας φθονούσε. Θα μπορούσε ο Θεός να φθονεί τους ανθρώπους? Αγαπητοί μου, το είπε ο διάβολος αυτό. Το είπε ο διάβολος στους πρωτοπλάστους, και αν το θέλετε, αυτό το λόγο του διαβόλου τότε, την εποχή του Παραδείσου, αυτό το λόγο τον πιπιλίζουν και μέχρι σήμερα αλίμονο χριστιανοί, ότι ο Θεός από φθόνο δεν θέλει να πετύχουμε τούτο ή εκείνο. Ο Θεός από φθόνο? Φθονεί ο Θεός τους ανθρώπους? Και τι θα πάρουμε, τα πρότυπα του Δωδεκαθέου του Ολύμπου, που εκεί έχουν ανθρώπινα πάθη οι θεοί του Ολύμπου, οι θεοί αυτοί, η κατεπίνεια, η καταφαντασία θεοί που τους έπλασε η ανθρωπίνη φαντασία και τους έδωσε πάθη ανθρώπινα? Έτσι θα λογαριάσουμε ότι είναι ο Θεός? Ο Θεός έρχεται να δώσει σε μας πλούσια το δικό του όνομα, διότι λέγει η βασιλής, ως άνθρωποι δεν είναι δυνατόν ποτέ να κάνουν τους άλλους ανθρώπους κοινωνούς του ονόματός των. Είναι πολύ φυσικό, ο βασιλιάς είναι βασιλιάς. Δεν είναι δυνατόν να κάνει τους υπηκόους του βασιλής, αλλά ο Θεός όμως μας δίδει το όνομά του. Μάλιστα, αν το θέλετε, ο Θεός είναι ο Θεός. Και τι λέει? Εγώ είπα, θεοί είστε. Ποιος βασιλιάς ποτέ θα έλεγε, εγώ σας είπα στους υπηκόους του, είσαστε βασιλείς? Κανείς δεν το λέει αυτό. Έτσι λοιπόν η προσιγορία, το όνομα του βασιλέως, ο τίτλος, μένει ακοινώνητος, δηλαδή δεν μεταδίδεται στους υπηκόους. Αλλά αυτά που έχει ο Θεός δεν μετακοινώνεται, αλλά μεταδίδονται. Έτσι, ως προς το θέμα Θεός, εγώ είπα, θεοί είστε, και έχουμε αυτό που λέμε, που λέγουν οι πατέρες, θέωση. Θέωση. Θα θεωθεί ο άνθρωπος, θα φτάσει σε αυτή τη θεία δόξα. Και ως προς το όνομα Χριστός, που ενδιαφέρει και περισσότερον, είναι ότι εκείνος που πιστεύει στον Χριστό λέγεται, παίρνει το όνομά του χριστιανός. Ιησούς δε Χριστός Θεού Υιός ον, υπάρχουν Θεού Υιός ο Ιησούς Χριστός, χριστιανός καλείστε ημάς κατηξίωσεν. Μας κατηξίωσε να ονομαστούμε χριστιανοί. Τι μας έδωσε? Από το όνομά του. Αλλά θα πει κάποιος, καινούριο είναι το όνομα των χριστιανών, και πριν από τον Χριστό δεν υπήρχε αυτό το όνομα, ούτε πολυτέλετο. Και τα καινοποιούμενα, αυτά που είναι συνήθως καινούρια, πολλές φορές αντιλέγεται, αντιλέγονται δια το ξένον, δια το παράξενον, δια το καινούριο. Πάντα άμα είναι κάτι καινούριο υπάρχει ο αντίλογος, ενώ κάτι που καθιερώθηκε δεν υπάρχει αντίλογος. Τώρα όμως θα πει κάποιος, το όνομα χριστιανός είναι καινούριο. Πώς λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι αυτό είναι καθιερωμένο? Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε.
προεισφαλίσε το τούτο ο προφήτης, λέγοντας. Μας το προεισφάλισε ο προφήτης. Ποιος προφήτης? Είναι ο Ισαΐας. Στο 65 κεφάλαιο, στίχος 15 έως 16. Σε εκείνους που μου δουλεύουν θα επικληθεί το καινούριο μου όνομα. Όνομα καινούριο, το οποίο όνομα θα ευλογηθεί πάνω στη γη. Θα είναι ευλογημένο όνομα αυτό. Θα διαβάσω την προφητεία. Της δε δουλεύου σήμη επικληθήσετε όνομα καινών. Και με αλφαγιώτα καινούριο. Ο ευλογηθήσετε, το οποίο θα ευλογηθεί, επί της γης. Ποιο είναι αυτό το καινούριο όνομα που θα πάρουν εκείνοι που θα δουλεύουν εις τον Θεόν και το οποίο θα είναι το αληθώς ευλογημένο όνομα? Ας το εξετάσουμε, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Ας ερωτήσουμε τους Ιουδαίους. Εσείς δουλεύετε εις τον Κύριον ή όχι? Δείξατε μας λοιπόν το καινούργιο σας όνομα. Εάν δουλεύετε στον Κύριον, κατά τον προφήτη Ισαΐα, πρέπει να έχετε το καινούργιο όνομα. Δείξτε μας λοιπόν ποιο είναι το καινούργιο σας όνομα. Αν μας πείτε ότι λέγεστε Ιουδαίοι ή μας πείτε ότι λέγεστε Ισραηλίτε, αυτό δεν είναι καινούργιο. Το όνομα το πήρατε από την εποχή του Μωυσέως. Μάλιστα, αν το θέλετε, και πιο μπροστά από τον Μωυσή. Εδώ λέει επί Μωυσέως και των άλλων προφητών εκαλείστε. Έτσι είχατε κληθεί από τον Μωυσή και τους άλλους προφήτες. Όμως τα ονόματα αυτά είναι πολύ παλιά. Καταρχάς Ιουδαίος από το Ιούδας. Επειδή είναι γνωστό ότι η επικρατεστέρα φυλή ήταν η φυλή του Ιούδα, από την οποία κατήγε το Δαβίδ, και ήτο η πολυπληθεστέρα από τις 12 φυλές, και επειδή ανέδειξε τον Δαβίδ, τον βασιλέα, και μετά τάθα τον Σολομώντα, και επειδή η πρωτεύουσα του κράτους πριν ακόμη χωρίσει σε δύο βασίλεια ήταν η Ιερουσαλήμ, η οποία ήταν εις τον κλήρον της φυλής του Ιούδα, στη γη δηλαδή της φυλής του Ιούδα, γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι για όλους αυτούς τους λόγους, και γιατί ακόμα εκεί ήταν και ο ναός του Σολομώντος. Ο Σολομών ζει τον 10ο αιώνα π.Χ. Ο Δαβίδ ζει το 1100, λέει τον 11ο αιώνα π.Χ. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι για όλους αυτούς τους λόγους ο τίτλος Ιουδαίος δεν είναι καινούριος. Δεν είναι καινούριος. Είναι πολύ παλιός. Και είναι από τον Ιούδα των 4ο αιών του Ιακώβ, ο οποίος Ιούδας ευλογήθηκε από τον πατέρα του τον Ιακώβ. Πότε? Τον 2000-1900 π.Χ. Όταν κατέβηκε ο Ιακώβ στην Αίγυπτον. Αλλά και το Ισραηλίτης είναι πολύ παλιό. Ο ίδιος ο Θεός ονόμασε τον Ιακώβ, τον ονόμασε Ιακώβ, ξέρετε θα πει τερνιστής, επειδή όταν γεννιόνταν ο Ισαφ, δίδυμησαν, την ώρα που εγεννά το Ισαφ έβγαλε το χέρι του Ιακώβ, ο δευτερότοκος, και έπιασε τη φτέρνα του πρώτου του Ισαφ που έγινα το. Γι' αυτό και του είπε και ο Ισαφ του Ιακώβ όταν τον ανέτρεψε εκεί και του πήρε τα πρωτοτόκια, καλά σε ονόμασαν Ιακώβ, δηλαδή πτερνιστή, μου πιάσε τη φτέρνα για να με αναποδογυρίσεις. Όπως και τον αναποδογύριζε τον Ισαφ, στον αληθές. Δεν είναι τις ώρες να πούμε πιο πολλά. Όταν όμως επιστρέφει από την αυτεξορία του Ιακώβ, κατ' εντολή του Θεού, έρχεται πια με την οικογένειά του, εκεί παλέει όλη νύχτα με τον Θεό. Παλέει εν οράματι, σε ενύπνιον. Άφησε με, λέει, να φύγω, λέει ο Θεός, δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και τον ευλογεί ο Θεός εκεί και του λέγει ότι το όνομά του δεν θα είναι πια Ιακώβ, αλλά θα είναι Ισραήλ. Το δε όνομα Ισραήλ
θα πει ηγαπημένος. Συνεπώς το όνομα Ισραήλ είναι πάρα πολύ παλιό. Πόσο παλιό? Από την εποχή των Πατριαρχών, αφού ξεκινάει από τον Ιακώβ. Είτε λοιπόν πω Ιουδαίος, είτε πω Ισραηλίτης, αυτά είναι πανάρχαια ονόματα. Θέλετε ακόμη να πω και το Εβραίος? Δεν το αναφέρει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Να σας το πω όμως. Η ονομασία Εβραίος δεν σημαίνει παρά στην γλώσσα την αραμαϊκή, η γλώσσα που ομιλεί το εις την Μεσοποταμία, από όπου ξεκίνησε ο Αβραάμ, θα πει περάτης. Δηλαδή, όταν έφτασε στη γη Χαναάν, οι ντόπιοι ονόμασαν τον Αβραάμ Εβραίον, δηλαδή περάτην. Δηλαδή, αυτός που πέρασε τον Εφράτην ποταμόν και ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ στη γη Χαναάν. Ώστε και το όνομα Εβραίος ακόμη, αν θέλετε, παρότι δεν είναι ονομασία που τη δίδει ο Θεός, παρά τα αυτά, αν θέλετε και αυτό το όνομα, και αυτό είναι πανάρχιον. Είναι από την εποχή του Αβραάμ. Και λέει λοιπόν, Ιουδαίοι και Ισραηλίτε, εκαλείστε και από τον Μωυσήν και από τους άλλους προφήτες. Ακόμη τα ίδια ονόματα κρατήσατε και μετά από την επάνωδό σας από την βαβυλωνιακή εκμαλωσία, αλλά και μέχρι του παρόντος και μέχρι τώρα. Πού λοιπόν είναι το όνομα το καινούργιο? Ο Ισαΐας, που ζει τον 8ο αιώνα, ομιλεί για ένα καινούργιο όνομα. Πού είναι το καινούργιο σας το όνομα? Εμείς όμως, επειδή δουλεύουμε εις τον Κύριον, εμείς οι χριστιανοί, επειδή δουλεύουμε εις τον Κύριον, έχουμε το καινούριο όνομα. Και ποιο είναι το καινούριο μας όνομα? Χριστιανός. Καινούριο μεν. Ναι, μας κατηγορείται ότι επειδή είναι καινούριο, είναι όχι εύκολο να γίνει αποδεκτόν. Ναι, καινούριο. Αλλά όνομα καινούριο που έχει ευλογηθεί επάνω στη γη. Και λέγει, αυτό το όνομα το καινούργιο, το όνομα Χριστιανός, περιεδράξατο της οικουμένης τούτο το όνομα. Άρπαξε, λέει, όλη την οικουμένη, δηλαδή διαδόθη το όνομα αυτό σε όλη την οικουμένη, το όνομα Χριστιανός. Αλλά το όνομα Ιουδαίος είναι περιορισμένο. Είναι μόνο για μία χώρα. Οι χριστιανοί όμως είναι σε όλα τα πέρατα της οικουμένης. Το γάρ του μονογενούς Υιού του Θεού καταγγέλλεται όνομα. Διότι καταγγέλλεται το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Ώστε λοιπόν αυτό είναι το καινούργιο όνομα, όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Και προσθέτει, θα επαναλάβω, ότι είναι το όνομα το ευλογημένον επί της γης. Υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να πω είμαι χριστιανός? Βεβαίως μέχρι πριν έρθει ο Χριστός, το ευλογημένο όνομα ήταν Ισραηλίτης. Γιατί σας είπα, Ισραήλ θα πει ηγαπημένος. Αλλά μετά όμως, επειδή ο Ισραήλ ελάκτησεν, εκεί στην οδή του την Τρίτη, λέγεται, φέρεται ως Δευτέρα στην υμνολογία μας, είναι η Τρίτη όμως στην Αγία Γραφή, του Μωυσέως που λέγει ότι ο Ισραήλ λέγει επαχύθη, επλατήθη κτλ. Και απελάκτησε ο ηγαπημένος, κλώτησε ο ηγαπημένος, ναι, κλώτησε, και συνεπώς εφ' εξής δεν είναι ο ηγαπημένος. Απόλεσε κατ' ουσίαν, θα λέγαμε, τον τίτλο του ηγαπημένου. Όμως τώρα ποιος είναι ο ηγαπημένος? Είναι το καινούργιο όνομα, το ευλογημένο. Είναι το όνομα Χριστιανός. Και επειδή ο Χριστός είναι ο μέγας αρχιερεύς που δεν εξαντλείται να δίδει, είναι ο μέγας Θεός που δεν εξαντλείται να σκορπά, γι' αυτό
μας δίδει από το όνομά του εκείνο που έχει ο ίδιος. Λέγεται Χριστός και εμείς λεγόμαστε χριστιανοί. Πέστε μου σας παρακαλώ, εσείς που με ακούτε και βλέπετε πόσο σπουδαίο και υψηλόν και τιμητικόν είναι το όνομα χριστιανός, θα ντρέπεστε να το λέτε? Θα ντρεπόμαστε να το λέμε ότι είμαστε χριστιανοί? Και ξέρετε ότι το σημάδι του ότι είμαι χριστιανός είναι το σημείο του Τιμίου Σταυρού, και θα κάνουμε το σταυρό μας κάτω από το σακάκι μας, ή δεν θα το κάνουμε το σταυρό μας όταν τρώμε σε ένα εστιατόριο φοιτητικών ή έξω τα εστιατόρια που υπάρχουν, ή σε μια δεξίωση ή σε μια γιορτή? Όχι αγαπητοί μου, δεν θα ντραπούμε να κάνουμε το σημείο του σταυρού. Είναι το σημάδι, όπως θα λέγαμε, όταν ανήκουμε σε ένα σύλλογο και έχουμε μια κονκάρδα εδώ αριστερά στο πέτο μας, στο σακάκι μας, η οποία κονκάρδα φανερώνει ότι ανήκουμε, είμαι μέλος εκείνου του Α ή Β συλλόγου, και το φοράμε αυτό το σημάδι ως τιμητικό σημάδι. Το σημάδι λοιπόν, η κονκάρδα μου που δείχνει ότι είμαι χριστιανός, είναι το σημείο του Σταυρού. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να ντρέπομαι? Γιατί θα πρέπει να υποστέλω το να λέγω ότι είμαι χριστιανός? Μάλιστα στο σημείο τούτο επιτρέψατε μου κάτι με μια πρωινή συζήτηση που είχα κάποιον σε ένα βιβλιοπωλείο. Ήταν ένα βιβλίο για τον Άγιο Σημειών των Διαχριστών Σαλών και τον Άγιον Ανδρέα των Διαχριστών Σαλών. Σαλός θα πει τρελός. Ήταν μια εποχή αγαπητοί, που ετοιμάτω το ο τίτλος χριστιανός, μεγάλος ετοιμάτω, να ενεφανίζεσαι ο ασκητής, ερημίτης, εν παρθενία ζών και τα που, μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη, προσέτρεχε ο κόσμος να τιμήσει τέτοιους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί όμως ήθελαν να ζουν στην ταπεινοφροσύνη και εφοβούνται τις μεγάλες τιμές που η εποχή τους και η κοινωνία τους απέδιδε. Και τότε μερικοί από αυτούς άρχισαν να προσποιούνται των τρελών, των σαλών. Μη σας κάνει εντύπωση, κάθε εποχή έχει να επιδείξει κάτι που για την εποχή μας να είναι υπερβολικό, δεν είναι όμως, γιατί αυτά είναι γεννήματα της κάθε εποχής και τοποθετούν και πλαισιούνται στην εποχή που τα γέννησε αυτά. Όπως το φαινόμενο του στυλίτου. Να είσαι 40, 50 χρόνια επάνω σε ένα στήλο και να μην κατέβεις ποτέ. Είναι καταπληκτικό. Ακούσατε? Ποτέ. Χωρίς σκεπή από πάνω. Με τον ήλιο, με τη βροχή, με το χιόνι, με το κρύο, με τη ζέστη. Ποτέ. Καταπληκτικό. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί σήμερα. Ή το φαινόμενο του σαλού, του τρελού, που προσεπιούνται των τρελών. Δεν ήσαν τρελοί όμως? Ω, δεν ήσαν. Έκρυπταν την αγιότητά τους πίσω από την φαινομενική σαλότητά τους. Ήταν γιατί τότε ετοιμάτω μεγάλο το όνομα χριστιανός. Σήμερα δεν τιμάται. Βλέπετε με πόση ευκολία, αν υποτεθεί ότι πάμε κάποτε να γραφτούμε σε ένα σύλλογο που είναι άθεοι εκεί, σπέβδομαι γρήγορα γρήγορα να αποβάλλουμε τον τίτλο του χριστιανού και να με θα κρύπτω χριστιανοί. Γιατί σήμερα το να πω είμαι χριστιανός δεν έχει πολύ τιμή. Όπως ακούω μαθητάς, μαθητρίες που λένε στους γονείς των, εσύ η χριστιανούλα, εσύ ο χριστιανούλης, να λένε στον πατέρα. Ακούσατε, εσύ ο χριστιανούλης? Γιατί έτσι στο σχολείο μιλάνε τα παιδιά. Έτσι μιλούν. Δεν χρειάζεται στην εποχή μου να κάνω τον σαλόν, γιατί ήδη η ιδιότητά μου ως χριστιανός δίδει την εικόνα στον άλλον ότι είμαι τρελός, ότι είμαι σαλός. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κρύφτω. Αλλά πρέπει όμως να μην κρύφτομαι. Και ας με πούν τρελόν, κάποτε προσεποιούντο. Σήμερα δεν προσποιούμεθα. Αλλά δεν νομίζετε όμως ότι είναι σήμερα όχι μόνο απλώς μια τοποθέτηση ταπεινοφροσύνης, αλλά και μια ομολογία? Είναι λοιπόν και μια ομολογία.
την οποία δεν είχαν τότε οι κατά Χριστόν σαλοί της εποχής εκείνης. Μη περικρύπτουμε παρακαλώ την ιδιότητά μας ως χριστιανοί. Μετά τα αυτά, ο Άγιος Κύριλλος αναφέρεται στις δύο επόμενες παραγράφους, τη 17η και τη 18η, στον Απόστολο Παύλο. Και λέγει, να μην σας τη διαβάσω γιατί θα αργήσουμε πάρα πολύ να τελειώσουμε και θα ήθελα σήμερα να τελειώνουμε, αν θέλει ο Θεός, την 10η κατήχηση, χωρίς όμως να τελειώνει το θέμα γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διότι υπάρχουν και άλλες πλευρές, ότι ο Παύλος ήταν ο εχθρός του Χριστού. Αλλά όμως δεν εδίστασε όταν του απεκαλύφθη ο Χριστός να γίνει πιστός. Και λέγει, είδες, το να μιλούσαμε για τον Πέτρον και τον Ιωάννη θα μπορούσες να υποπτευθείς ότι χαρίζονται εις το όνομα Χριστός. Ο Παύλος όμως δεν εχαρίζεται, διότι το εχθρός. Και ο Παύλος εστρατολογήθη υπέρ του Χριστού από το στρατόπεδο των εχθρών του. Λέει κάπου ο Παύλος, Παύλος καταγγέλει, συγγνώμη, είδοκι μην ζητείτε του ενεμή λαλούντος Χριστού, λέγει εις τους Κορινθίους, ή μήπως λέει γυρεύεται από μένα δοκιμήν ότι έχω το Χριστό μέσα μου, ότι ο Χριστός λαλεί, θέλετε δοκιμήν. Ο Παύλος ζούσε τον Χριστό, τον ζούσε και έφερε επαξίως τον τίτλο χριστιανός. Μάλιστα, στις δύο αυτές παραγράφους, αν κανείς διαβάσει, και όπως έχω αντιληφθεί μερικοί έχετε αγοράσει τον Άγιο Κύριλλο, ίσως πολύ λίγοι, αλλά το επενώ. Όσοι παρακαλώ ξέρετε, να, του γυμνασίου τα αρχαία. Είδατε, είναι πολύ εύκολο το κείμενο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εγώ δεν ασχολήθηκα με την φιλολογία. Δεν είμαι φιλόλογος. Τα αρχαία του. Και αυτά μάλιστα το θέλετε κατοχικά. Κατοχικά αρχαία. Της κατοχής δηλαδή. Που δεν κάναμε σχολείο τότε. Σωστό σχολείο. Πάρτε, διαβάστε. Θα δείτε πολλά πράγματα. Θα δείτε λοιπόν σε αυτές τις δύο παραγράφους που δεν σας αναλύω ότι ο Άγιος Κύριλλος δίδει στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου τον τίτλο, τον τύπο του πιστού στην Καινή Διαθήκη. Και στέκεται ο Παύλος πρότυπον πιστού στην Καινή Διαθήκη. Πρότυπον. Γι' αυτό πρέπει να μιμούμεθα τον Παύλον, όπως ο ίδιος λέγει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Και πηγαίνω στην 19η παράγραφο. Πολλέ την χάνουσιν αληθείς αγαπητή περί Χριστού μαρτυρίε. Πολλές λέγει, γιατί, συγγνώμη, πολλές είναι αγαπητοί μου οι αληθείς μαρτυρίες για τον Χριστό. Πολλές. Πράγματι, σκεφτήκαμε πόσες είναι οι μαρτυρίες που μαρτυρούν για τον Χριστό. Μάλιστα, αυτή η τελευταία παράγραφος, ωραιοτάτη. Έχει πλήθος μαρτυριών που θα σας διαβάσω τώρα με συντομία. Θα δείτε ότι δεν αφήνουν πια περιθώρια αυτές οι μαρτυρίες το να στέκεται κανείς ένας άθεος. Ή καλύτερα όχι άθεος, αλλά ένας άπιστος εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διότι διαφοροποιούμε, ξέρετε, λέμε άπιστον εκείνον που δεν δέχεται το πρόσωπο του Χριστού και λέμε άθεον εκείνον που δεν δέχεται καθόλου Θεό. Στην πραγματικότητα για την Αγία Γραφή, και άλλοτε σας το έχω πει, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ απίστου και αθέου. Ο μη δεχόμενος των Υιών, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ρητός, ούτε τον Πατέρα δέχεται. Και συνεπώς, ο άπιστος κατά βάθος είναι ένας άθεος. Και απαριθμεί τώρα, αγαπητοί ο Άγιος Κύριλλος, πόσες είναι οι μαρτυρίες υπέρ του Ιησού Χριστού. Σε κάθε μαρτυρία ή θα μένω λίγο ή καθόλου, σαν κάτι το αυτονόητο. Μαρτυρή πατήρ ουρανόρθεν περί του Υιού.
Ενθυμίστε ο πατήρ, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Και η μαρτυρία αυτή είναι τριπλή. Η πρώτη στην βάπτιση, η δευτέρα στη μεταμόρφωση και μία τρίτη όταν ακούστη κάποτε λέγει μία φωνή ως βροντί και ο λαός έλεγε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, και ο Κύριος είπε ότι αυτό δεν είναι για μένα, είναι για σας. Ήτο η μαρτυρία του ουρανίου Πατρός περί του Υιού. Μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιον καταβαίνον σωματικός εν είδη περιστεράς. Και το μαρτυρεί αυτό, όπως είναι γνωστόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος είπε εκείνος που μου είπε να βαπτίζω. Και ποιος του είπε να βαπτίζει? Του είπε ο πατήρ να βαπτίζει. Όταν θα είδεις κατερχόμενον το Πνεύμα εν είδη περιστεράς, αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Μαρτυρεί Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, την Μαριάμ ευαγγελιζόμενος. Τι λέγει ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, την Θεοτόκον? Ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος γίνεται άνθρωπος, Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα σώσει το λαό του. Και το είπε και ο άγγελος που είπε εις τους ποιμένας ότι θα σώσει το λαό του. Αυτός που θα γεννηθεί, ή αυτός που γεννήθηκε, ο άγγελος των ποιμένων. Μαρτυρεί Παρθένος η Θεοτόκος. Η Δία η Θεοτόκος είναι μάρτης του γεγονότος, διότι όλα αυτά τα καταπληκτικά και θαυμαστά πράγματα τα διηγήθηκε εις τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος και τα κατέγραψε. Θυμηθείτε ένα στίχο του Λουκά που λέγει ότι όλα αυτά που συνέβαιναν εις την Θεοτόκον τα εφύλασε εις την καρδία της. Και όταν ολοκληρώθηκε το θέμα της ενανθρωπίσεως και σωτηρίας, τότε τα διηγήθηκε εις τον Λουκά, ο οποίος και τα κατέγραψε στο Ευαγγελίο του και μας τα παρέδωκε. Μαρτυρεί ο μακάριος της Φάτνης τόπος. Να, λέγει, ο τόπος, εκεί που εγεννήθηκε ο Χριστός, εκείνο το σπήλαιο. Αίγυπτος μαρτυρεί. Η ίδια η Αίγυπτος είναι μάρτυρη, στην οποία κατέφυγε ο Υιός του Θεού. Η έτη νέων όντα το σώματι των δεσπότην δεξαμένη, αυτή που δέχθηκε τον δεσπότην όταν ήτο νήπιον. Μαρτυρεί Σιμεών, ο δεξάμενος αυτών εναγκάλες. Ο Σιμεών, ο Θεοδόχος, όταν είπε «Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, τώρα Κύριε να πεθάνω, τώρα να με απολύσεις από την ζωή, να πεθάνω». Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, γιατί είδαν τα μάτια μου το σωτήρα σου που έστειλε στον κόσμο, που είναι φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Είδατε, είδατε προφητεία, φως εις αποκάλυψην εθνών, βεβαίως και του Ισραήλ, εάν θα εδέχεται. Και επειδή βεβαίως ο Ισραήλ φέρει τον Μεσσία, είναι δόξα δια τον Ισραήλ. Δόξα, μεγάλη δόξα. Είναι λοιπόν και αυτός ένας μάρτης υπέρ του Ιησού Χριστού. Και Άννα, προφήτης, ή το παρακειμένη, εκεί πλάι, εκεί πλάι, όταν η Θεοτόκος πήγε εις τον ναό με τον Ιωσήφ. Και Άννα προφήτης, εγκρατής, ευλαβεστάτη και ασκήτρια, μαρτυρεί περί αυτού. Ήταν, λέγει, ή 84 χρονό ή 84 χρόνια χείρα γυναίκα. Είναι μια μικρή εκεί ερμηνευτική δυσκολία, ασάφεια δηλαδή. Πάντως πολύ ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία όταν είδε τον Ιησούν θερόμενον στην αγκαλιά της Θεοτόκου, είπε
Αυτός είναι, αυτός είναι ο Ισραήλ, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Και όσοι έμπαιναν και έβγαιναν στο ναό για να προσκυνήσουν, έλεγε «Ήρθε ο Μεσσίας, ήρθε ο Μεσσίας». Αυτή η γυναίκα, η οποία ό,τι έλεγε ή το βεβαίως κατά αποκάλυψη του Θεού, με μία βάση που είχε «Εγκρατής, ευλαβεστάτη και ασκήτρια». Μαρτυρεί Ιωάννης ο Βαπτιστής. Μαρτυρεί αυτός ο Ιωάννης, ο οποίος πραγματικά ο μέγιστος μεν εν προφήτες, αρχηγός δε της Καινής Διαθήκης, και τρόπον τεινά συνάπτων αμφωτέρας εν αυτό τας Διαθήκας παλαιάντε και καινήν. Είναι ο μέγιστος των προφητών, είναι ο αρχηγός της Καινής Διαθήκης, είναι ο τρόπον τεινά, λέει, ενώνων συνάπτων τις δυο διαθήκες, την παλαιά και την καινή, ένα ενδιάμεσον πρόσωπον. Αυτός βεβαίως μαρτυρεί και λέγει περί του Ιησού Χριστού, και εγώ, λέει, δεν τον εγνώριζα, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω, εκείνος μου είπε ότι σε εκείνον που θα δεις το πνεύμα να κατέρχεται εν ειδη περιστεράς, αυτός είναι. Και τι είπε ο Ιωάννης? Να ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Μαρτυρεί ο Ιορδάνης εν ποταμής. Από τα ποτάμια μάρτης είναι ο Ιορδάνης. Μαρτυρεί θάλασσα Τιβεριάδος εν θαλάσσες. Από τις θάλασσες μαρτυρεί η θάλασσα της Τιβεριάδος, εκεί που ο Κύριος πολλάκισε, δίδαξε και πολλάκισε, κινήθη και πολλάκισε, ταξίδευσε. Μαρτυρούσι τυφλή. Ω, να έπαιρνε κανείς τους τυφλούς. Πόσους τυφλούς έκανε καλά ο Κύριος και θεράπευσε. Μάρτυρες είναι οι τυφλοί. Αυτοί θα μπορούσαν να λοιπόν, ναι, μου άνοιξε τα μάτια εμένα ο Κύριος, ο Ιησούς. Η Εδαβίδ, έλεγε ο παρά την πύλην της Ιεριχούς, τυφλός εκείνος, η Εδαβίδ, ελέησόν με. Είδατε, η Εδαβίδ, δηλαδή Χριστέ. Υιός Δαβίδ, αυτό θα πει Χριστός, απόγονος του Δαβίδ. Και παρακάτω λέει, Κύριε είναι, τι θες να σου κάνω, λέει ο Κύριος, Κύριε είναι αναβλέψω. Και το η Εδαβίδ θα πει απόγονος του Δαβίδ, δηλαδή κατά το ανθρώπινο, άνθρωπε. Χριστέ, το Κύριε θα πει Θεέ. Συνεπώς, Θεάνθρωπε, ή να αναβλέψω. Ανάβλεψον, λέει ο Κύριος. Είδατε, με μία λέξη, ανάβλεψον και ανέβλεψε. Μάρτης λοιπόν, και αυτός ο τυφλός, και οι άλλοι όλοι τυφλοί, τους οποίους είχε θεραπεύσει ο Κύριος. Μαρτυρούσι χολί, κουτσί, μαρτυρούν που τους έκανε καλά ο Κύριος. Μαρτυρούσι νεκροί εγυρώμενοι, μάρτυρες είναι οι νεκροί που τους ανέστησε ο Κύριος. Υπάρχει ένα ωραίο τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας. Λαέ μου, λέει, τι σου έκανα και με θανατώνεις? Τους τυφλούς σου, τους κουτσούς σου, τους παραλίτους σου, τους λεπρούς σου, τους ξεθεράπευσα. Τους νεκρούς σου, τους ανέστησα. Σε τι σε ειδίκησε? Είναι ωραίο αυτό. Δαίμονες μαρτυρούς λέγοντες, τι ημίν και εσύ Ιησού? Είδαμε σε τις ή ο Άγιος του Θεού. Αυτοί οι ίδιοι οι δαίμονες έρχονται να δώσουν την μαρτυρία. Διαστόματος δαιμονιζομένων. Μάλιστα, δεν είναι μόνον ο δαιμονισμένος ή η δαιμονισμένη των Γεργεσών. Είναι, αγαπητοί μου, πολύ, γιατί αναφέρεται στην Αγία Γραφή ότι οι δαιμονιζόμενοι έλεγαν ότι είναι ο Υιός του Θεού,
Και τότε λέγει ο Κύριος τους επετήμα, τους μάλωνε, σοπάστε, σοπάστε. Εκείνοι όμως διαρκώς απεκάλυπταν ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι ημίν και εσύ Ιησού, τι ανάμεσά μας και ανάμεσά σου υπάρχει? Υπάρχει καμία σχέση? Δεν υπάρχει καμία σχέση. Είδαμεν σε της Ι, γιατί γνωρίζομαι, ξέρουμε ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Παρακαλώ. Ξέρετε τι θα πει να δίδουν τη μαρτυρία τους και αυτοί οι ίδιοι οι δαίμονες? Είναι καταπληκτικό. Άλλο τώρα τι βάζουν τους ανθρώπους να πέφτουν στην απιστία και στην αθεία. Μαρτυρούσιν άνεμοι, προστασσόμενοι και φημούμενοι. Οι άνεμοι και αυτά τα στοιχεία ακόμα της φύσεως μαρτυρούν, οι οποίοι δέχονται διαταγή και φημώνονται, βάζουν φήμωτρο. Όταν κάποτε σήκωσαν τον Κύριον που εκοιμάτω εις το πλοιάριον, επιστάτα απολύμεθα του λέγουν οι μαθητές, χανόμαστε. Σηκώθηκε ο Κύριος και λέγει, τι χανόσαστε? Στρέφεται προς την θάλασσα, προς τον άνεμον, και λέει, σιώπα πεφήμωσο, σώπαινε, βάλε φήμωτρο. Και στρέφεται προς τους μαθητές και λέει, μα τόσο είσαστε ολιγόπιστοι. Σαν να τους έλεγε, ξέρετε ποιον έχετε μες στο πλοιάριο? Και εκεί τρόμαξαν οι μαθητές και είπαν, μα ποιος είναι αυτό? Είδατε πως τον είπαν, επιστάτα. Ήταν στις αρχές της πορείας των. Δεν εγνώριζαν τον Ιησούν καλά. Τον λέγουν επιστάτη. Και αναρωτιόνται και λέγουν, ποιος είναι αυτός που φτάνει με ένα του λόγο να διατάσει και τα στοιχεία της φύσεως? Σε όλα αυτά μάρτυρες οι μαθητές, αγαπητοί μου, και όπως θα το δούμε στο τέλος, έδωσαν τη ζωή τους για αυτή τη μαρτυρία. Πέντε άρτη μαρτυρούσιν εις πεντακισχυλίους πληθυνθέντες. Εκείνα τα πέντε ψωμιά είναι μάρτυρες που πληθύνθηκαν και έγιναν πολλά και χόρτασαν 5.000 άνθρωποι χωρίς τα γυναικόπαιδα. Το ξύλον το Άγιον του Σταυρού μαρτυρεί μέχρι σήμερον παροιμήν φαινόμενον και δια των καταπίστην εξ αυτού λαμβανόντων εντεύθεν την οικουμένην πάσαν σχεδόν ήδη πληρώσαν. Μάρτυς είναι ακόμη αυτό το τίμιον ξύλο, το ξύλο του Σταυρού. Σημειώσατε ότι είναι στα μέσα του 4ου αιώνος, δηλαδή υπολογίζεται ότι εγγράφησαν οι κατοικίες αυτές το 350 μετά Χριστόν. Ήδη είχε χτιστεί ο ναός της Αναστάσεως στον τόπο που είχε από την Αγία Ελένη, που είχε βρεθεί το τίμιον ξύλο, ο Σταυρός του Χριστού. Ξέρετε δε κατά την παράδοση πως επιστώθη ότι είναι το ξύλο αυτό που βρήκαν, ότι είναι του Χριστού και δεν είναι κάποιο ξύλο κοινό ή κάποιο ξύλο κάποιου σταυρού του ληστού, ξέρω εγώ, των ληστών, δεν ξέρω τι. Το ακούμπησαν πάνω σε έναν πεθαμένον άνθρωπο και ο νεκρός αυτός αναστήθη και επιστοποιήθη ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού. Και λέγει εδώ κάτι που μας είναι και σε εμάς γνωστόν, ότι από αυτό το τίμιον ξύλον, λέει, μέχρι δια των καταπίστην εξ αυτού λαμβανόντων, αυτοί που παίρνουν καταπίστην, και έχει γεμίσει όλη η οικουμένη. Εντεύθεν την οικουμένη πάσαν σχεδόν ήδη πληρώσαν. Σήμερα είναι γνωστό ότι σώζονται δύο τεμάχια του τιμίου ξύλου, αξιόλογα, εις το Άγιον Όρος. Είναι γνωστό. Είναι αυτό που προλίγων ετών, 2-3 χρόνια, που ήρθε και στην πόλη μας και πολλοί από εσάς πήγατε και προσκυνήσατε. Είχαμε τη μεγάλη τιμή, ίσως και μοναδική, ίσως μοναδική, ίσως ποτέ να μην ξαναγίνει αυτό, να έλθει ο Τίμιος Σταυρός και στο δικό μας το μοναστήρι. Μοναδική τιμή, δηλαδή μοναδική τιμή.
Ήταν η καλύτερη ημέρα του μοναστηριού μας. Κάναμε και αγιασμό, εγώ τον επετέλεσα, η ταπεινότητά μου, με μεγάλη, τι να σας πω, το θεωρώ το μεγαλύτερο γεγονός. Και έχουμε φυλάξει αγιασμόν από εκείνον που έκαναμε, σε ένα φιαλίδιο, το έχουμε αυτόν τον αγιασμό. Νομίζω ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό, είναι επανάληπτο. Γιατί ο Τίμιος Σταυρός, εύκολα το Τίμιο Ξύλο, δεν βγαίνει από το Άγιον Όρος. Φωτογραφίσαμε, προσκυνήσαμε, ξαναπροσκυνήσαμε, περιφέραμε τον Τίμιο Σταυρόν γύρω-γύρω από το μοναστήρι. Αγιάσαμε όλους τους τόπους του μοναστηριού με τον Τίμιο Σταυρόν. Σας είπα, μοναδική ευλογία του Τιμίου Σταυρού. Ο Φίλιξ, ο επί της φάραγγος μαρτυρεί τα βαΐα, παρασχών πεσί της τότε εφημούσι. Όπως ξέρετε, τα βαΐα των Φινίκων που λέγει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής. Βαΐα θα πει κλάδος, δεν είναι ελληνική λέξη, και θα πει κλάδος. Τώρα σήμερα βάγια λέμε τις δάφνες. Ενώ δεν είναι, αλλά θα πει βαΐων, θα πει κλάδος. Τα βαΐα των Φινίκων θα το μεταφράζαμε έτσι. Τα κλαδιά των Φινίκων. Ο γνωστός Φίνικας. Μάρτυρες λέγει, είναι τα κλαδιά των Φινίκων που πήραν οι άνθρωποι τότε και υπεδέκτησαν τον Ιησούν που έλεγαν ότι είναι ο Μεσσίας πραγματικά που μπαίνει μέσα στην πόλη Ιερουσαλήμ. Το Γεθσημανή μαρτυρεί, το χωρίον, ο τόπος. Γεθσημανή είναι μάρτης που δέχθηκε την αγωνία του Χριστού. Τον Ιούδαν μονολογεί δεικνύον έτη της νοούσιν. Α, αυτή η ιστορία του Ιούδα. Η ταλέπορη αυτή η ιστορία του Ιούδα. Όταν αγοράστηκε από τα χρήματα που πέταξε στο ναό, εκείνο το χωράφι, εκείνος ο αγρός, ο αγρός αίματος, ακελδαμά, που αγοράστηκε προς τα φύν της ξένης. Και οι ίδιοι οι Εβραίοι μπορούσαν να δείχνουν ότι αυτό το χωράφι, αυτός ο αγρός, αγοράστηκε με τέτοια χρήματα. Βλέπετε, μάρτυρες είναι αυτά. Αν δηλαδή στεκόμαστε σε ένα δικαστήριο, βλέπετε πόσες μαρτυρίες προσάγονται για την ύπαρξη αυτού του προσώπου, ύπαρξη, αλλά και αναγνώριση. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο Γολγοθάς, ο Άγιος Ούτος, ο υπερανεστικός μαρτυρή φαινόμενος. Είναι γνωστό ότι επί του Γολγοθά εκτίστηκε ο ναός της Αναστάσεως. Γι' αυτό λέγει ο υπερανεστικός, αυτός που στέκεται πιο πάνω από μας. Μαρτυρή. Και αυτός δίνει τη μαρτυρία του. Το μνήμα της αγιότητος μαρτυρή και ο λίθος, ο μέχρι σήμερον κείμενος. Βλέπετε, είναι μερικά πράγματα πολύ ζωντανά, είναι τόσο δε κοντά στην παράδοση ο Άγιος Κύριλλος, πολύ κοντά. Ο τάφος λέγει και η πέτρα που εκάλυψε τον τάφον, τον εκάλυψε πλαγίως εννοείται, διότι ήταν λαξευμένος ο βράχος και εκεί ήταν το μνημείο. Αυτά λέγει να τα. Μέχρι σήμερα τα έχουμε μπροστά μας, τα έχουμε μπροστά μας. Ήλιος νυν λάμπων μαρτυρεί ο τότε κατά των καιρών του σωτηριώδους πάθους εκλυπών. Αυτός ο ίδιος ο ήλιος που έχασε τη λάμψη του για 3 ώρες από τις 12 από την έκτη ώρα έως την 9η της 3 το απόγευμα. Έκλειψης και έκλειψης να ήτο. Ή το ένα έκτακτον περιστατικών. Δεν είναι το έκλειψης, διότι ποτέ μια έκλειψης του ηλίου δεν κρατάει 3 ώρες. Και η περιολικής εκλήψεως ομιλώ, δεν κρατάει ποτέ 3 ώρες. Αλλά όσο κρατά να κινηθεί ο δίσκος της σελήνης που παρεμβάλλεται μεταξύ ηλίου και γης, όσο κρατά αυτή η κίνηση της γης εννοείται, όπως κινείται, να φύγει από μπροστά από την επιφάνεια του ηλίου και να ξαναφανεί ο ήλιος. Είναι λίγη ώρα, δεν είναι ποτέ 3 ώρες. Μαρτυρία σαφής, σκότος
εφόλης της γης, της γης της Ιουδαίας, επί τρίωρον. Θαύμα δηλαδή. Αυτός ο ήλιος τώρα που λάμπει, λέει ο Άγιος Κύριλλος, δίνει τη μαρτυρία του τότε τι είχε συμβεί. Ο τότε κατά των καιρών του σωτηριώδους πάθους εκλυπών. Το σκότος μαρτυρεί το τότε γενόμενον από έκτης μέχρις ενάτης ώρας. Αλλά όχι μόνο ο ήλιος, αλλά και το σκοτάδι μαρτυρεί. Το φως μαρτυρεί το από ενάτης έως εσπέρας εκλάμψας. Ο ήλιος, κάνει μια έτσι διαφόρηση, ο ήλιος, το φως, το σκοτάδι μαρτυρούν το γεγονός. Το όρος των ελαιών μαρτυρεί το Άγιον, αφού περ ανήλθε προς τον Πατέρα. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος ανελήφθη στον ουρανό από το όρος των ελαιών. Και αυτό λέει το όρος των ελαιών έρχεται μάρτης του γεγονότος. Και ον βρωτό την Εφέλε μαρτυρούσι, δεξάμενε τον Δεσπότην. Η Νεφέλη που τον υπέλαβε και ανελήφθη. Και ουράνι δε πύλε μαρτυρούσι, δεξάμενε τον Δεσπότην, περιον είπεν ο ψαλμωδός. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών, επάρθητε πύλε αιώνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, που λέει ο 23ος ψαλμός. Υποτέ εχθροί μαρτυρούσι. Παίρνει τώρα στοιχεία από τους εχθρούς, από το στρατόπεδο των εχθρών. Οι κάποτε εχθροί, και αυτοί είναι μάρτυρες. Ον εις ο μακάριος Παύλος εστίν προλίγων μεν εχθράνας, συγγνώμη, προσολίγων μεν εχθράνας, πολυχρονίως δε δουλεύσας, που για λίγο καιρό στάθηκε εχθρός του Χριστού, για πολύ καιρό όμως εργάστη υπέρ του Χριστού, εδούλευσε στον Χριστόν. Θυμηθείτε ακόμη τον Κεντηρίωνα, τον εκατόνταρχον, αυτών των θαυμάσιων Ρωμαίων, εκατόνταρχων, δηλαδή λοχαγών. Αυτός είπε όταν είδε τα γενόμενα, ότι αληθώς Θεού είναι ούτος. Δεν είπε του Θεού, είπε Θεού, δεν βάζει άρθρον, διότι ήταν ειδωλολάτρης. Δεν μιλάει για τον αληθινό Θεό, δεν τον γνωρίζει, αλλά λέει μόνο μια μαρτυρία, ότι αυτά που βλέπω είναι καταπληκτικά, δεν μπορεί παρά να είναι Θεού Υιός. Είδατε, αυτοί εχθροί ήταν. Αυτοί αισθάθηκαν να τον σταυρώσουν, έστωσαν υπηρεσία. Απόστολοι 12 μαρτυρούσιν, ου λόγις μόνον, αλλά και βασάνης και θανάτης, ιδίης κηρύξαντες στην αλήθεια. Αγαπητοί μου, είδατε πόσες μαρτυρίες. Δεν τελείωσαν όμως ακόμα. Θα θέλω όμως να μείνω σε αυτή την τελευταία, μια από τις τελευταίες. Όλες τις μαρτυρίες που λέγει ο Άγιος Κύριλλος, εάν δεν τις κατεχώρει, εμένα θα με ικανοποιούσε μόνο μία μαρτυρία, η μαρτυρία των Αποστόλων. Ξέρετε γιατί? Διότι τη μαρτυρία δεν την έδωσαν με λόγια, την έδωσαν με τη ζωή τους. Μια ζωή γεμάτη από βάσανα και θανάτους και μαρτύριο τρομερό. Είναι γνωστό ότι μόνο ο Ιωάννης δεν εμαρτύρησε, για να πει βέβαια ότι εκείνος επέρασε μια μαρτυρική ζωή ή ποικιλοτρόπος και με την εξορία του, αλλά όλοι οι άλλοι τελείωσαν τη ζωή τους με μαρτυρικόν θάνατο. Αγαπητοί μου, δεν δίδει κανείς τη ζωή του για να παραμύθει. Δεν δίδει. Μόνο ένας τρελός δίδει τη ζωή του για να παραμύθει. Ο γνωστικός άνθρωπος ποτέ, ούτε ο φιλόσοφος, δίδει τη ζωή του για ένα παραμύθι. Εάν οι Απόστολοι δεν ήσαν εκείνοι που αντελήφθησαν ποιος είναι ο Χριστός, δεν θα δίναν τη ζωή τους. Επειδή αντελήφθησαν ποιος είναι ο Χριστός, γι' αυτό δίδουν τη ζωή τους και τη δίδουν ευχαρίστως τη ζωή τους υπέρ του Χριστού. Είναι καταπληκτική αυτή η μαρτυρία ότι οι Απόστολοι δίδουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Θέλετε? Και όλοι εκείνοι που κατόπιν στέκονται μάρτυρες,
αλλά να μην βιάζουμε. Το λέει λίγο παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος. Η σκιά Πέτρου μαρτυρεί, θεραπεύσασαν ονόματι Χριστού τους αρρωστούντας. Όταν περνούσε ο Πέτρος, μόνο η σκιά του εθεράπευε. Τα σουδάρια και τα σημικύλθια μαρτυρεί, του Παύλου οι ποδιές και τα μαντήλια, από την επαφή με το δέρμα του, με την υδρότα του, θεραπεύοντα παραπλησίως τη δυνάμη του Χριστού τότε δια Παύλου, όπως στην Έφεσο. Πέρσε και γόθη και πάντες οι εξεθνών μαρτυρούσιν. Όλοι εκείνοι που έγιναν χριστιανοί από τους εθνικούς μαρτυρούν. Από τους Πέρσας στην Ανατολή μέχρι τους Γόθους της Βορείου Ευρώπης. Υπεραποθνίσκοντες τούτου ον σαρκός οφθαλμί σου και θεώρησαν. Που όχι αποθνίσκουν, υπεραποθνίσκουν. Χαρήν του Χριστού που με τα μάτια τους δεν τον είδαν. Από πού λοιπόν τη μαρτυρία? Ξέρετε, ένας που αποφασίζει να μαρτυρήσει για τον Χριστό, λίγο πριν δώσει τη ζωή του, έχει σαφή την γνώση του Χριστού. Οι μάρτυρες έβλεπαν τον Χριστό. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να δώσουν τη ζωή τους αν δεν έφταναν στο σημείο αυτό. Την αρχή την κάνει ο άνθρωπος. Δίδω τη ζωή μου, κάνε το τι θέλετε. Και μόλις κάνει την αρχή ο άνθρωπος, τότε εμφανίζεται ο Χριστός. Τη φυλακή, την ώρα του θανάτου, μη φοβάσαι. Και έτσι έδωσαν ευχαρίστως τη ζωή τους οι μάρτυρες, αισθανόμενοι ότι αληθής είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Οι δια των πιστών μέχρι σήμερον απελαυνόμενοι οι δαίμονες μαρτυρούσι. Ακόμη μαρτυρούν δαίμονες μέχρι σήμερα, αυτοί που απελάβνονται, διώχνονται με την επίκληση του ονόματος του Χριστού από τους πιστούς. Το σούτι και διάφοροι και πλείουσις οι μάρτυρες, τόσοι και ποικίλοι οι μάρτυρες. Άρα απιστείτε λοιπόν Χριστός ο μαρτυρούμενος, ώστε λοιπόν θα φτάσουμε να πούμε ότι απιστείτε, τότε με αλφαγιώτα, απιστείτε ο μαρτυρούμενος Χριστός. Μένει ακόμα στην απιστία ή μενούν εστί της απρότερων απιστών, πιστεύε τον ίν. Αν κανείς μέχρι τώρα έμενε άπιστος, να πιστέψει τώρα. Είδε πρώτερον ίν πιστός, προσθήκην πίστος λαμβανε τον μίζωνα, πιστεύον εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Αν όμως κανείς είναι πιστός, ας προσθέσει ακόμη γνώση περισσότερα στην πίστη του για τον Χριστό. Και γινοσκέτο τίνος έχει την προσυγχωρία. Χριστιανός εκλήθης. Και να ξέρει ποιανού το όνομα έχει. Χριστιανός εκλήθης. Φύσε του ονόματος. Λυπήσε το όνομα του Χριστού στον εαυτό σου. Πρόσεξέ το. Μέγας τίτλος τιμής. Πραγματικός. Μη διασέβλας φημείς το Κύριος ημών Ιησού Χριστό. Χριστός ο Υιός του Θεού. Μη γίνεις αιτία να βλασφημηθεί το όνομα του Χριστού με την άτακτη ζωή σου. Αλλά λαμψάτω τα καλά έργα σου, μάλλον έμπροστα των ανθρώπων, ή να βλέποντες άνθρωποι, δοξάζωσιν εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών, τον Πατέρα των εν της ουρανής, ο η δόξα και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τα έργα σου τα καλά να σταθούν αιτία να δοξάζεται ο Χριστός. Αγαπητοί μου, έχουμε ένα μέγα όνομα, μέγα τίτλο. Είμαστε χριστιανοί. Ας κρατήσουμε το όνομα αυτό υψηλά. Είναι όνομα τιμημένο. Είναι το ευλογημένο επί της γης όνομα. Μη φοβηθούμε εκείνοι που προσβάλλουν το όνομα αυτό. Να το κρατήσουμε ψηλά και επάξια. Είμαστε χριστιανοί.